84. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Πέμπτη σήμερα, 30 του Σεπτέμβρη. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι από τον 984. Σοβαρό τροχαίο σήμερα το μεσημέρι στο Ηράκλειο επί της Εθνικής Οδού απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. 52χρονος άνδρας που ενεπλάκη στο τροχαίο μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος και χωρίς τις αισθήσεις του στο εφημερεύον νοσοκομείο, ενώ κατά τη μεταφορά του υπέστη ανακοπή και ανετάχθη στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Νεότερα για το θέμα θα έχουμε σε λίγο. Συνεχίσει με τα σεισμική δραστηριότητα στην Κρήτη. Τα 6 Ρίχτερ είναι ο κύριος σεισμός, είπε στην εκπομπή Ώρα Εχμής της Κρήτη TV ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Άκης Τσελέντης, αποκλείοντας το ενδεχόμενο για μεγαλύτερο σεισμό. Ο ίδιος, ωστόσο, εφιστά την προσοχή των πολιτών στο ενδεχόμενο και άλλων μετασεισμών πάνω από 5 Ρίχτερ σε συνδυασμό με την πιθανότητα μικρότερου εστιακού βάθους. Αναφορικά με την πιθανότητα ενεργοποίησης γειτονικών ρηγμάτων, είπε ότι είναι σχεδόν μηδενική. Ως ένας από τους ισχυρότερους και καταστρεπτικότερους σεισμούς παγκόσμια τις τελευταίες 30 ημέρες χαρακτηρίζει τα Ρίχτερ στην Κρήτη η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία. Ακατάλληλα είναι τα 930 από τα 1200 κτίρια που ελέγχθηκαν μέχρι χθες στις πληγήσεις περιοχές από το σεισμό στην Κρήτη. Σε καθημερινή βάση δίνονται νεότερα στοιχεία από το αρμόδιο Υπουργείο. Στο Αρκαλοχώρι τα ράντσα και τα στρώματα που εστάλησαν από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Από σήμερα η παραλαβή των οικίσκων που θα φιλοξενήσουν πληγέντες όπου αυτό χρειαστεί, αλλά και μαθητές των σχολείων, τα σχολικά κτίρια όπου έχουν υποστεί ζημιές, όπως είπε στον 984 ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Ιρηγονάκης. Αυτοψία του ιδίου σήμερα και στο επαρχιακό οδικό δικτύο Ηρακλείο Προφήτης Ηλίας που παραμένει κλειστό λόγω των κατολισθήσεων που έχουν σημειωθεί από την σεισμική δραστηριότητα. Για την αποκατάσταση των ζημιών εκπονείται ήδη μελέτη αποκατάστασης του οδικού δικτύου της περιοχής. Προτεραιότητά μας είναι η κάλυψη των άμεσων αναγκών των πληγέντων κατοίκων, διεμηνύει η κυβέρνηση που διαστόματος του αρμόδιου Υπουργού Χρήστου Στυλιανίδη ανακοίνωσε τη διάθεση 82 διαμερισμάτων με 562 κλίνες για τους πληγέντες. Επίσης είπε ότι η Περιφέρεια Κρήτης διέθεσε 110 σκηνές για την προσωρινή φιλοξενία των πληγέντων, προχωρώντας και σε μισθώσεις ξενοδοχείων στο Ηράκλειο, ενώ από κοινού με το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος διασφάλισε 1.000 μερίδες φαγητού ένα ημέρα για τη σύντηση των πληγέντων. Επιπλέον 75 σκηνές διέθεσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Το πρόβλημα της αποκατάστασης των σπιτιών στο Αρκαλοχώρι είναι πολύ μεγάλο, γιατί δεν μπορούν οι μηχανικοί να επέμβουν λόγω της έντονης σεισμικής ακολουθίας, σημειώνει ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών Γεράσιμος Χουλιάρας. Κανείς δεν μπορεί να κάνει επισκευές και να μπει μέσα στα σπίτια. Για ένα τουλάχιστον μήνα θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να βρεθεί άμεσα εναλλακτική λύση, γιατί έρχεται χειμώνας και αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να μπουν στα σπίτια τους, λέει ενδεικτικά. Κλειστά εξακολουθούν να είναι τα σχολεία στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Κλειστά θα είναι και αύριο 1η του Οκτώβρη. Ανησυχία την ίδια ώρα για τις καιρικές συνθήκες, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένονται και ασθενείς βροχές και δυνατοί ευωριάδες, όπως ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης είπε στον 984. Κύμα αλληλεγγύης την ίδια ώρα και ανθρωπιάς προς τους πληγέντες στο Αρκαλοχώρι καταγράφεται σε όλη την Ελλάδα από δήμους, φορείς και συλλογικότητες. Συνεχίζεται η συγκέντρωση πρώτων ειδών στους δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου, Μαλεβιζίου. Με ανακοίνωση του σημειωικές γραμμές γνωστοποιούν ότι αναλαμβάνουν το έργο της δωρεάν μετακίνησης φορτηγών που θα διακινηθούν στη γραμμή Πειραιάς Ηρακλείου Πειραιάς με σκοπό την μεταφορά αγαθών πρώτης ανάγκης προς τους πληγέντες. Στο Αρκαλοχώρι σήμερα Πέμπτη και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος για να εκφράσει τη συμπάθεια και συμπαράστασή του ηθικά και υλικά στους πληγέντες από τους σεισμούς. Πρώτος σταθμός για τον Ιεράρχη ήταν ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Μινά και το προσκύνημα στον Άγιο. Αναφέρθηκε στη δυνατή σχέση με την Εκκλησία της Κρήτης αλλά και τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ειρηναίο, τον οποίο χαρακτήρισε δάσκαλο της ταπείνωσης, της συνένεσης, της σωστής σκέψης και άξιου για παραδειγματισμό. Τον κ. Ιερώνυμο συνοδεύει ο Γενικός Διευθυντής της Αποστολής Κωνσταντίνος Δήμτσας,
ο οποίος στην συνάντηση του με τους ιεράρχες της Κρήτης εξέφρασε την στήριξη προς τον κρητικό λαό και όλους όσους έχουν πληγεί. Όπως είπε, ήδη μπορούν να διατεθούν ως πρώτη κίνηση 8 τόνοι τροφίμων για τη στήριξη και για τη στήριξή τους, και αυτή πως θα συνεχιστεί και στο πλαίσιο της αποκατάστασης των ναών που έχουν υποστεί ζημιές. Ανησυχία την ίδια ώρα επικρατεί για τη σεισμική δραστηριότητα σε Θήβα και Νήσιρο. Τρεις σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, από τα 4,1 μέχρι τα 4,4 ρίχτερ, όπως έγινε γνωστό από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Το επίκεντρο ήταν στο θαλάσσιο χώρο σε απόσταση μεταξύ και 10 χιλιόμετρων νότια της πόλης της Νήσιρου. Προβληματισμό προκαλούν τα κρούσματα κορονοϊού στους μαθητές, καθώς χωρίς να έχει συμπληρωθεί ένας μήνας από το άνοιγμα των σχολείων, οι μολύνσεις στις μικρές ηλικίες αποτελούν σχεδόν το 30% από όσες εντοπίζονται στην επικράτεια. Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, την εβδομάδα αναφορά στο σύνολο των ασθενών ηλικίες 4 έως 18 ετών είναι 4.026, αποτελώντας το 29%, συν 21% από την προηγούμενη εβδομάδα στο σύνολο των κρουσμάτων. Φρένο στις παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου φαίνεται να βάζει και φέτος η εξέλιξη της πανδημίας, τουλάχιστον αυτό εκτίμησε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη. Μόνο με rapid test ή πιστοποιητικό νόσησης θα εισέρχονται οι ανεμβολίαστοι στις δημόσιες υπηρεσίες, όπως επίσης και οι εργαζόμενοι, όπως αποφάσισε χθες η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων. Το συγκεκριμένο μέτρο ισχύει ήδη σε δικαστήρια, νοσοκομεία, σχολεία, πανεπιστήμια. Ανοιχτή είναι από σήμερα η πλατφόρμα των εμβολιαστικών ραντεβού για τη χορήγηση τρίτης δόσης σε άτομα άνω των 60 ετών και υγειονομικούς. Η ενδεδειγμένη περίοδος για τον αναμνηστικό εμβολιασμό είναι 6 με 8 μήνες μετά τη χορήγηση της δεύτερης δόσης. Ο εμβολιασμός, όπως έχει ανακοινωθεί, θα γίνει με σκεύασμα τεχνολογίας mRNA και συγκεκριμένα με Pfizer, ανεξάρτητα αν είχαν προηγηθεί τα άλλα εμβόλια. Όσοι νόσησαν από κορονοϊό και έχουν κάνει μία ή δύο δόσεις εμβολίου δεν χρειάζεται να εμβολιαστούν ξανά. 83 κρούσματα χθες στην Κρήτη, 47 στο Ηράκλειο, 8 στο Λασίθι, 15 στο Ρέθυμνο και 13 στα Χανιά. Μία γυναίκα Λουδαπή φέρεται σύμφωνα με την αστυνομία να βρίσκεται πίσω από τις 4 κλοπές σε επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μαλεβιζίου το διάστημα 26 με 29 Σεπτεμβρίου. Στο δωμάτιο ξενοδοχείου που διαμένει κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν κοσμήματα, είδη ρουχισμού και διάφορα άλλα αντικείμενα αξίας 869 ευρώ, τα οποία επέστρεψαν στους καταστηματάρχες. Τρία άτομα, ένας Έλληνας και δύο αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, φέρονται να κρύβονται πίσω από απάτη σε βάρος επιχειρηματίας στο Ρέθυμνο. Όπως αναφέρεται, προσποιούμενοι εκπροσώπους εταιρείας διαχείρισης μηχανημάτων έκδοσης χρονοκαρτών κινητής τηλεφωνίας, επικοινώνησαν με τον επιχειρηματία, του παρουσίασαν ψευδή γεγονότα ως αληθινά και τον έπεισαν να εκδώσει 22 κάρτες ανανέωσης χρόνου εταιρείας κινητής τηλεφωνίας αξίας 660 ευρώ. Με 170 γραμμάρια κάναβης, 26 χάπια έκσταση και 1.200 ευρώ συνελήφθησαν δύο άτομα στον Άγιο Νικόλο που αντιμετωπίζουν την κατηγορία της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Νέες συλλήψεις για τα επεισόδια στα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, βρέθηκαν όπλα και μαχαίρια στα σπίτια συλληφθέντων. Υπό την επιτήρηση της αστυνομίας γύρω από το σχολικό συγκρότημα έγιναν σήμερα τα μαθήματα στο πρώτο και δεύτερο ΕΠΑΛ. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την υπόθεση της επίθεσης με βιτριόλι σε βάρος της Ιωάννας Παλιοσπύρου με την κατάθεση της ιδίας. Είναι μια δύσκολη στιγμή γιατί θα πρέπει να ξαναβιώσει όσα πέρασε, δήλωσε ο συνήγορός της Απόστολος Λίτρα στο δικαστήριο και η γυναίκα που της επιτέθηκε. Ανοιχτή πλατφόρμα, ηλεκτρονική πλατφόρμα στο MyAdae, ρυθμίσεις οφειλών για τη ρύθμιση των χρεών της πανδημίας από 3 έως 6 χρόνια. Θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων έως και τις 31 Δεκεμβρίου, με την πρώτη δόση να πληρώνεται έως και 31 Ιανουαρίου 2022. Το μέτρο της ρύθμισης των χρέων της πανδημίας εκτιμάται ότι αφορά 823.000 φορολογούμενους.
Τελευταία ημέρα σήμερα, 5η, 30 Σεπτεμβρίου, για όλους όσους έχασαν τις παλιές ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων και θέλουν να επανενταχθούν σε αυτές. Οι αιτήσεις γίνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα My Business Support. Από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταβάλλονται σήμερα, όσο ανακοινώθηκε, τα επιδόματα στους δικαιούχους που εντάσσονται στην πρόνοιά του. Θύελλα αντιδράσεων για το δεύτερο επανυπολογισμό των συντάξεων. Σε 133.692 δικαιούχους μοιράστηκαν χθες αναδρομικά 22 μηνών αξίας 26,1 εκατομμυρίου ευρώ. Από τον επόμενο μήνα θα ακολουθήσουν και άλλες πληρωμές αναδρομικών μαζί με τις συντάξεις Νοεμβρίου, διευκρινίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΕΦΚΑ, Όμηρος Τσάπαλος. Το ενίο δίκτυο συνταξιούχων καταθέτει εντός των ημερών μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα για τους 600.000 συνταξιούχους, στους οποίους δεν εφαρμόστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου στον πρώτο επανυπολογισμό, μιλά για εμπεγμό σε βάρος τους και διαμηνύει ότι θα συνεχίσει μέχρι να δικαιωθούν οι 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι. Απευθυνόμενοι προς τον Πρωθυπουργό, σημειώνει ότι οι υποσχέσεις περί αναδρομικών δίνουν αύξηση σε κάποιους λίγους τυχερούς ύψους 8 ευρώ, ενώ προς τον Κωστή Χατζηδάκη διαμηνύουν πως οι συνταξιούχοι είναι υπερήφανοι, έχουν αξιοπρέπεια, δούλεψαν τίμια στη ζωή τους και έχουν απαίτηση η πολιτεία να σέβεται τον κόπο και τους αγώνες τους αντί να τους κοροϊδεύει. Στο 13,2% μειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2021 από 14,2% τον Ιούλιο και 16,7% πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Το ποσοστό ανεργίας τον Αύγουστο στην Ευρωζώνη ήταν 7,5% από 7,6% τον Ιούλιο και 8,6% τον Αύγουστο του 2020. Το ποσοστό της ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 6,8% τον Αύγουστο, από 6,9% τον Ιούλιο του 2021 και από 7,7% τον Αύγουστο του 2020. Κατεπήγουσα αγωγή κατέθεσε Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως κατά των Διδασκαλική Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών, Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής, Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας να κρυθεί παράνομη και καταχρηστική η απεργία αποχή που στοχεύει στη μη εφαρμογή του ψηφισμένου, ως αναφέρει από τη Βουλή των Ελλήνων, νόμου για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου. Έκτακτη συγκέντρωση διαμαρτυρίας της αγωνιστικής συσπήρωσης εκπαιδευτικών σήμερα το μεσημέρι στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης του Ηράκλειο και την ώρα της εκδίκασης εισαγωγής. Ναυτική στον πυρήνα του μέλλοντος στην ναυτιλία, στο μήνυμα του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλεκιουτάκη για την Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας σήμερα. Στο 63% κοιμάνθηκε η πληρότητα των τουριστικών καταλυμάτων ανά τη χώρα κατά το διάστημα μεταξύ 13-19 Σεπτεμβρίου, με βάση τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Τουρισμού. Συνάντηση του Δημαρχού Χερσονήσου με τον Υπουργό Τουρισμού, δέσμευση του Βασίλη Κικίλια, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου, η κατά το δυνατόν ταχύτερη αξιοποίηση του λιμανιού στα Μάλια. Τη σταδιακή κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων που για την Κρήτη δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη, αφού η απώλεια των επιδοτήσεων θα είναι τεράστια, προβλέπει για τις άμεσες ενισχύσεις το κείμενο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιος Λιβανός. Ο λόγος για το ενδιάμεσο κείμενο για το νέο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027, το οποίο επιμελήθηκε η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στο κείμενο συνοψίζονται τα αποτελέσματα της μέχρι σήμερα προετοιμασίας του στρατηγικού σχεδίου, όπως προέκυψαν από την διαβούλευση με τους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς, μέσα από τις σχετικές ημερίδες σε κάθε περιφέρεια, τις θεματικές ομάδες της έρευνας πεδίου, ποσοτικές, ποιοτικές κλπ. Στην πολυεπίποδη δραστηριότητα της Ένωσης ΑΡΕΠΟ, την προεδρία της οποίας έχει η Περιφέρεια Κρήτης, για την προστασία των τοπικών προϊόντων προέλευσης POP,
όπως επίσης και προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης, αναφέρθηκε η πρόεδρος της Ένωσης, Ειρήνη Χουβιτσανάκη Γιακουμάκη, ως εισηγήτρια σε συνεδρίο που διοργανώθηκε από την Αναπτυξιακή Λάρνακα στο Ορεινό Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Κρίσιμη τρέχουσα περίοδος, άλλωστε, με πολλές συναντήσεις εντός και εκτός Κρήτης, αναφορικά με την εξαίρεση των τοπικών προϊόντων από ταμπέλες επισήμανσης που υποβαθμίζουν την ποιότητά τους στα ράφια των καταστημάτων, καθώς η περιφέρεια Κρήτης έχει επεξεργαστεί και επιστημονικά τεκμηριωμένα έχει καταθέσει τη θέση της, που ενσωματώθηκε στο κοινό έγγραφο θέσης της Ένωσης ΡΕΠΟ. Συνεχίζει η ενωδική πορεία των εξαγωγών της Κρήτης για το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 20, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελστάτ και την επεξεργασία τους από το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης. Συγκεκριμένα, κατά το εξεταζόμενο διάστημα παρατηρείται ισχυρή αύξηση που αγγίζει σχεδόν το 39% σε αξία και το 15% σε ποσότητα, με τις εξαγωγές να φτάνουν τα 340,6 εκατομμύρια ευρώ έναντι των 245,7 εκατομμυρίων ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 20, δεν περιλαμβάνονται τα πετρελοειδή. Για την αξιοποίηση του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης και το ενδεχόμενο παραχώρησης της έκτασης στο ΤΑΙΠΕΔ καλείται να απαντήσει αύριο Παρασκευή 1η Οκτωβρίου στην Ολομέλεια της Βουλής ο αρμόδιος Υπουργός Υποδομών μετά από επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Βαρδάκη. Καλεί τον Υπουργό να αποσαφηνίσει αν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης η μεταβίβαση της έκτασης του αεροδρομίου Ηρακλείου στο ΤΑΙΠΕΔ με σκοπό την πώληση σε ιδιώτη ή αν θα παραμείνει η εν λόγω έκταση στην κυριότητα του Δημοσίου και τα 500 περίπου στρέμματα στην κυριότητα του Δήμου Ηρακλείου. Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Χανίων καλεί τους πολίτες στο νομό, τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους τοπικούς φορείς να πάρουν μέρος στη διαβούλευση για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών Δυτικής Κρήτης. Την προγραμματική σύμβαση για τις εργασίες ανακαίνησης και συντήρησης της ιεράς σταυροπηγιακής μονής ζωοδόχου πηγής Χρυσοπηγής υπέγραψε σήμερα στα Χανιά ο Περιφερειάρχης. Το χαμόγελο του παιδιού σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφέρεια, τον Ιατρικό Σύλλογο Λασιθίου, Ιατρικό Σύλλογο Σιτίας και υπό την αιγίδα των Δήμων Σιτίας, Ιεράπετρας, Αγίου Νικολάου και Δήμου Οροπεδίου θα διενεργήσουν δωρεά ιατρικό, παιδιατρικό και όριλα έλεγχο σε παιδιά από τις 4 έως τις 8 Οκτωβρίου. Αυτή την εβδομάδα βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, υπενθυμίζεται, και σήμερα συγκεκριμένα στο Δήμο Βιάνου. Η Ειδική Σύνοδο της G20 για την κρίση στο Αφγανιστάν στις 12 του Οκτώβρη ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκη, που ασκεί την Προεδρία της Ομάδας των 20 πιο ανεπτυγμένων οικονομιών του κόσμου φέτος. Θα συμμετάσχουν αντιπρόσωποι του ΟΗΕ και της Παγκόσμιας Τράπεζας με σκοπό να αναζητηθούν λύσεις στην επαπειλούμενη ανθρωπιστική καταστροφή με την οποία είναι αντιμέτωπο το Αφγανιστάν. Είναι καθήκον των πλουσιότερων χωρών του κόσμου να κάνουν κάτι, είπε ο Μάριο Ντράγκη. Συγκαλείται εκτάκτως σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Βόρεια Κορέα μετά την ανακοίνωσή της ότι προχώρησε σε επιτυχή δοκιμαστική εκτόκτευση υπερηχητικού πυράβλου. Η σύγκληση γίνεται με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε απορρίψει την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, υπενθυμίζεται, για διάλογο, κάνοντας λόγο περί βιτρίνας για να καλύψουν τη διπροσωπεία τους και τις εχθρικές ενέργειές τους, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Επιμένει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο ζήτημα με τους S-400 κατά τις κοινές του δηλώσεις στο Σότσι, στο πλευρό του Ρώσου Απροέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, διεμήνυσε ότι η Άγκυρα έδωσε την κατάλληλη απάντηση στα σχετικά ερωτήματα γνωστών κύκλων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε δηλώσεις του στους New York Times, ο Ερντογάν στην ουσία επέριψε ευθύνες της ίδιας της ΗΠΑ για τη ρωσική στροφή της Τουρκίας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες μας είχαν δώσει τους Πάτριους, δεν θα αναγκαζόμασταν να αγοράσουμε τους S-400. Η Γαλλία απειλεί με αντίμετρα σε βάρος της Βρετανίας εν μέσω της διαμάχης για την Αλία, και αφότου η δεύτερη και το νησί Τζέρσι αρνήθηκαν να εκδώσουν σε δεκάδες γαλλικά αλλιευτικά άδεια για να ψαρεύουν στα χωρικά υδατά τους. 984 Νέα και Sports στην ώρα τους.
Πραγματοποιήθηκε σήμερα η κλήρωση της τρίτης φάσης του κυπέλου Ελλάδας με τον Εργοτέλη να αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Νίκη Βόλου. Με τη φιλόδοξη Κοζάνη θα παίξει επίσης εκτός έδρας ο ΑΟΑΝ. Από τις 23 ομάδες που συμμετείχαν στην κλήρωση, οι 5 πέρασαν χωρίς αγώνα, ενώ σχηματίστηκαν 9 ζευγάρια νοκάου του παιχνίδια με τις υπόλοιπες. Αναλυτικά τα ζευγάρια έχουν ως εξής: Παναχαϊκέ Γάλεο, Διαγόρας Ρόδου ΑΕΛ, Αναγέννηση Καρδίτσα, Σαλμοπούς Αριδέας, Προοδευτική Ξάνθη, Νίκη Βόλου Εργοτέλης, Κοζάνη ΑΟΑΝ, ΑΟ Ιπάτου Τρίκελα, Πανσεραϊκός Ηρακλής και Λεβαδιακός Καλαμάτα. 9.84. Ο καιρός. Άστατος ο σημερινός καιρός, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, στα 5 με 6 μποφόρ, έως τους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Νίκος Φακιανάκης. Καλό σας μεσημέρι.